Το μονόι όι, λοιπόν, πρόκειται για ένα ελιξίριο ομορφιάς από την NutriSkin. Η NutriSkin είναι μια ελληνική εταιρεία και η παρασκευή του μονόι όι γίνεται καθ' ολοκλήρου στην Ελλάδα. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί είναι μια πατέντα η οποία πραγματικά δεν υπάρχει αντίστοιχη αυτή τη στιγμή στην παγκόσμια αγορά. Σαν ιδέα γεννήθηκε στο μυαλό της Κατερίνας της Κύριου, μια αισθητικού κοσμετολόγου και make-up artist, η οποία ήθελε να συνδυάσει πολλά διαφορετικά ξηρά έλαια και να πάρει όλες τις θρεπτικές και τις ευεργετικές ικανότητες διαφορετικών ελαίων με ένα μόνο προϊόν. Έτσι λοιπόν σκέφτηκε να συνδυάσει πολλά διαφορετικά κορυφαία άριστα και άρτια έλαια και να τα δέσει σε ένα λάδι το οποίο σαν βάση έχει ένα ελιξίριο ομορφιάς το οποίο έρχεται από τα βάθη της IT. Το Monoi Oil είναι ένα προϊόν το οποίο είναι με προστατευμένη ονομασία προέλευσης. Πρόκειται για τον ανθό που έρχεται από το δέντρο τίκι, είναι αυτό το λουλούδι που βλέπουμε, και ονομάζεται η γαρδένια της Ταϊτής. Οι χρονολογίες τις οποίες έχουμε στη διάθεσή μας μας λένε ότι εδώ και περίπου 2.000 χρόνια πριν σε κάποια νησιά της Ταϊτή ακολουθήσαν ένα συγκεκριμένο τελετουργικό όπου μαζεύανε αυτά τα φυτά, αυτά τα λουλούδια με τα χέρια, τα παντρεύανε με κάποια έλαια και έτσι είχαν ένα ελιξίριο που το χρησιμοποιούσαν στα μαλλιά, στο σώμα, στην επιδερμίδα, στο πρόσωπο και είχαν το συγκεκριμένο χωριό της νησιού της Ταϊτή τις πιο ωραίες γυναίκες και τους πιο ωραίους άντρες. Στην πορεία, λοιπόν, είδαμε ότι όλη αυτή η διαδικασία γίνεται με το πάντρεμα του λουλουδιού τίκι με καθαρό έλαιο καρύδας. Αυτό, λοιπόν, ήταν το εξωτικό μυστικό ομορφιάς της Ταϊτή που έκανε τόσο ωραίους τους ανθρώπους. Το πρόβλημα σε αυτή την Παρασκευή είναι ότι το μονόι σαν βασικό λάδι πίζει όταν πέφτει σε θερμοκρασίες κάτω από 24 βαθμούς και γίνεται σαν βούτυρο. Εδώ πέρα λοιπόν η γνώση της κοσμετολογίας της Κατερίνας της Κύριου συνδύασε λάδια τα οποία μπορούν να αντέξουν σε χαμηλότερες θερμοκρασίες και να μας δώσει ένα λάδι μονόι το οποίο δεν πίζει σε χαμηλές θερμοκρασίες. Οπότε μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε όλο το χρόνο, χειμώνα-καλοκαίρι, χωρίς να χρειαστεί να το θερμάνουμε ή να το έχουμε σε ζεστό περιβάλλον. Το μονόι θα θέλω να, τώρα για να το παίξω λίγο έξυπνο, το μονόι σημαίνει αρωματικό λάδι. Είναι τα αρώματα τα οποία βγάζει αυτό το λάδι το συγκεκριμένο. Η σύσταση του μονόι όιλ της NutriSkin είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και είναι αυτό που το καθιστά τόσο μοναδικό. Η Κατερίνα έχει πάρει τα λάδια κορυφαία ξηρά έλαια και όταν λέω ξηρά έλαια είναι λάδια τα οποία έχουν μικρό μοριακό βάρος, άρα απορροφιούνται πάρα πολύ γρήγορα από την επιδερμίδα μας και δεν αφήνουν λιπαρότητα πάνω στο δέρμα, δεν δημιουργούν λιπαρή επιφάνεια. Έχει πάρει λοιπόν αυτά τα λάδια τα οποία τα χρησιμοποιούμε ούτως ή άλλως στην κοσμετολογία και στην κομμωτική για να δώσουμε τροφή σε μαλλιά και δέρμα, τα πάντρεψε σε σωστές αναλογίες, χωρίς να χάνει το κάθε λάδι τις ιδιότητές του και τη δράση τους και μας έδωσε αυτό το προϊόν. Η σύστασή του λοιπόν αποτελείται από λάδι μακαντέμια, το οποίο έχει υψηλές ενυδατικές ιδιότητες και είναι ιδανικό για ταλαιπωρημένες επιδερμίδες, ενώ τα λιπίδια τα οποία περιέχει έχει βρεθεί στο εργαστήριο ότι είναι ίδια με τα λιπαρά οξέα του δέρματος. Αυτό σημαίνει ότι το Macadamia Oil μπορεί να εισχωρήσει πολύ βαθιά στην επιδερμίδα πολύ γρήγορα και να αναγνωριστεί από την επιδερμίδα μας σαν κάτι πάρα πολύ οικείο. Είναι πάρα πολύ αντιοξυδοτικό και θωρακίζει τον μεταβολισμό του δέρματος. Είναι πλούσιο σε λιπαρά οξέα 0,7, ενώ περιέχει βιταμίνες α, β1, β2, β3,
σε και έψιλον. Επίσης, το συγκεκριμένο λάδι έχει πάρα πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε μεταλλικά στοιχεία όπως ο σίδηρος και το μαγνήσιο και είναι πάρα πολύ πλούσιο σε πρωτεΐνες. Το λάδι αργάν, όπως είναι γνωστό από τους Μαροκινούς, ο υγρός χρυσός της ερήμου, είναι ένα λάδι το οποίο δρά αναζωογονητικά στο δέρμα και στα μαλλιά. Βοηθάει στην αναδόμηση των κυττάρων, είναι πλούσιο σε βιταμίνη Α και Ε, ενώ τα λιπαρά οξέα τα οποία περιέχει είναι τα ω3 και τα ω6, τα οποία βοηθάνε στην ανάπλαση και στη σφίσιξη της επιδερμίδας μας. Επίσης, το λάδι αργάν έχουμε δει ότι είναι πάρα πολύ καλή θεραπεία για τις ακμές. Το λάδι αμυγδάλου είναι ένα λάδι το οποίο χρησιμοποιείται από την αρχαία Ελλάδα και είναι πάρα πολύ σύνηθες να το βρίσκουμε σε συνταγές ομορφιάς, ακόμα και σε αρχαιοελληνικά κείμενα. Είναι ένα λάδι πλούσιο σε βιταμίνη Α, Β1, Β, B2, D και πλούσιο σε πρωτεΐνες. Δρά πολύ θρεπτικά και προστατευτικά στο δέρμα μας. Είναι αντιφλογιστικό και γενικότερα καταπολεμάει τους ερεθισμούς οι οποίοι δημιουργούνται από διάφορα αντικείμενα ή ουσίες που ακουμπάνε το δέρμα μας, την ηλιακή ακτινοβολία και οτιδήποτε γενικότερα μπορεί να ερεθίσει την επιδερμίδα. Στην δράση για τα μαλλιά είναι αναπλαστικό και δυναμωτικό, χαρίζοντας στα μαλλιά τα ιχνοστοιχεία και τα μέταλλα που χρειάζονται για να γίνουν δυνατά και εύπλαστα. Το λάδι χοχόμπα ή τζοτζόμπα, όπως έχει συνηθίσει να το λέμε στην Ελλάδα, είναι η πανάκια των ηθαγενών του Μεξικού. Είναι ένα λάδι το οποίο το παίρνουμε από κάκτους που φύονται στην έρημο του Μεξικού. Είναι πλούσιο σε βιταμίνη Α, B1, B2, B6 και Ε. Ρυθμίζει την έκρηση του σμίγματος, άρα εξορροπεί την επιδερμίδα μας μεταξύ της λιπαρότητας και της ξηρότητας, ενώ αποκαθιστά τη δομή της τρίχας του κεφαλιού. Βοηθάει πάρα πολύ στο να δράσει προληπτικά για την τριχόπτωση, ενώ θα ήθελα να πω ότι το λάδι χοχόμπα γενικότερα βοηθάει και στην λεμφική κυκλοφορία, είναι ένα πάρα πολύ λεπτό λάδι και γενικότερα μπορεί να δώσει στον οργανισμό μας θρεπτικά συστατικά που είναι δύσκολο να τα πάρουμε από οποιαδήποτε άλλη τροφή. Για τη βιταμίνη Ε που περιέχει δεν θα πω πολλά πράγματα. Είναι γνωστό ότι η βιταμίνη Ε είναι το Α και το Ω της επιδερμίδας μας. Δίνει λάμψη, αναδομή, αναζωογονή, τρέφει τα κύτταρα. Γενικότερα είναι αυτό το οποίο χρειάζεται η ανθρώπινη επιδερμίδα. Όλα αυτά τα συστατικά έρχονται στο 98% της σύστασης του Nutriskin Monoi Oil. Ένα 2% είναι το άρωμα το οποίο δίνει και το οποίο άρωμα το κάνει τόσο μοναδικό όσο είναι. Έρχεται σε δύο υπέροχα αρώματα. Είναι το ένα άρωμα το οποίο μου αρέσει εμένα, ναι, που είναι, θυμίζει καλοκαίρι πάρα πολύ και έχει σαν βάση την καρύδα. Και αυτό είναι το Infinity που συνδυάζει καρύδα και περγαμόντο. Το Victory, το οποίο θυμίζει ένα τροπικό ξεφάντωμα και έχει σαν μυρωδιά, σαν βάση το μάγκο. Είναι ένα λάδι το οποίο εδώ στην Ελλάδα το χρησιμοποιούν ακόμα και οι άντρες πολύ συχνά. Και τέλος το μεθυστικό Wisdom, το οποίο είναι πιο ερωτικό και έχει σαν βάση το ρόδι. Τώρα, πού μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το μονόι. Το μονόι μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε στο σώμα, σε στεγνό δέρμα, για ενυδάτωση και λάμψη. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όριμες επιδερμίδες, προκειμένου να αναζωογονήσει και να ηρεμήσει την επιδερμίδα. Σε πολύ ξηρά δέρματα τα ενυδατώνει και τα θρέφει και συμπληρώνει την υγρασία που λείπει από την ξηρή επιδερμίδα. Σε πάρα πολύ ευαίσθητα δέρματα, γιατί ενυδατώνει και προστατεύει το δέρμα από το να μην ερεθίζεται. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ουλές μετά από χειρουργία, γιατί η αναπλαστική ικανότητα όλων των ελαίων βοηθάει στο να σβήσουν οι ουλές. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε νυχάκια και πετσάκια, γιατί δυναμούν τα νύχια ενώ τα πετσάκια μαλακώνουν και δεν αναπτύσσονται τόσο γρήγορα. Και γενικότερα μπορεί να χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε έχουμε επιδερμίδα για να διατηρήσουμε την νεότητα, να μην σπάσει η επιδερμίδα μας, να λιαθούν οι λεπτές γραμμές που δημιουργούνται.
Μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί και σε υγρή επιδερμίδα μετά το μπάνιο, προκειμένου να κλειδώσει και να βοηθήσει το νερό να περάσει πιο βαθιά στην επιδερμίδα μας. Όπως σας είπα προηγουμένως, τα ξηρά έλαια έχουν μικρό μοριακό βάρος, οπότε μόλις πέφτουν πάνω σε μια υγρή επιδερμίδα, βοηθάνε το νερό να πέσει μέσα στα κύτταρά μας πολύ πιο γρήγορα. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε στα μαλλιά μας, είτε σαν μάσκα πριν από το μπάνιο μας, ένα 20 λεπτό, να τα ποτίσουμε, να τα χρησιμοποιήσουμε, να λαδώσουμε τα μαλλιά μας, να τα τελείξουμε μια πετσέτα και σε 20 λεπτά να κάνουμε μπάνιο, οπότε το έχουμε χρησιμοποιήσει σαν μάσκα. Σε υγρά μαλλιά μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να τα θωρακίσουμε, προκειμένου στο στέγνωμα να μην τα καταστρέψουμε και να μην τα κάψουμε, αλλά μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και σε στεγνά μαλλιά, απλά για να δώσουμε ένα πολύ έντονο άρωμα, να τα μαλακώσουμε και να δώσουμε την τροφή που χρειάζεται η επιδερμίδα για να έχουμε μαλλιά πιο υγιή και πιο λαμπερά. Τέλος, το πρόσωπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί άνετα για να δώσει υγρασία, τροφή και ενυδάτωση σαν σέρουμ. Πριν από την κρέμα μας μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το μονόιλ και να δώσουμε στην επιδερμίδα μας λάμψη και ελαστικότητα. Θα ήθελα εδώ να πω ότι επειδή το δουλεύουμε πάρα πολλά χρόνια το μονόιλ, έχουμε παρατηρήσει από τους πελάτες μας που μας το λένε, ότι όταν φοράνε το μονόιλ δεν τους τσιμπάνε τα κουνούπια. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι είναι και ένα άριστο αντικουνουπικό, το οποίο δεν μυρίζει όπως τα άλλα αντικουνουπικά, μυρίζει υπέροχα. Το καλοκαίρι λοιπόν μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και πριν την έξοδό σας, αντί για την κολόνια σας, για να έχετε ένα πιο εξωτικό άρωμα.